Άψογο χαρακτηρίζει το νερό του τυχερού ο Δήμαρχο Σουφλίου Βαγγέλη Πουλιλιό, αναφερόμενο στα δημοσιεύματα που θέλουν αλλοιωμένη την υφή και το χρώμα του. Υποστηρίζει πω γίνονται συνεχεί έλεγχοι προκειμένου η ποιότητα του νερού να είναι άριστη. Έψαξα αμέσω, ρώτησα και διαπίστωσα ότι το νερό ήταν άψογο. Και για καλή μα τύχη για μα και κακή τύχη αυτό από το που το δημοσιοποίησε, πριν τέσσερι μέρε. Ήταν ο γενικό έλεγχο που κάνουμε σε όλα τα χωριά και μετράμε για, τις, για το νερό, για την ποιότητα του νερού. Ε, στην υπηρεσία που, που το έχει αναλάβει. Και ήταν πάρα πολύ καλό το νερό, άριστο. Πώ λοιπόν έβγαλε αυτό σε αυτό το νερό, Και εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω. Είναι κάποιο ο Ιωάννη. Ερε, ή Μαγκίνα. Σε Ρε, Πού το βρήκε αυτό το κίτρινο το νερό. Κανένα το τυχερό δεν το ξέρει. Και μάλιστα κάποια κυρία γράφει. Μα φαίνεται παράξενο γιατί δεν το είχαμε. Και χθε που ήρθε το τμήμα υγιεινή, επειδή πρέπει να έρθει μετά αυτή την καταγγελία, διαπίστωσε ότι το νερό είναι τέλειο. Ο κύριο Πουλυλιό εξήγησε ότι έχει συλλέξει πληθώρα υποθέσεων συκοφαντία και ότι θα κινηθεί νομικά καταθέτοντα αγωγέ προ όλου όσου δυσφημίζουν το πρόσωπό του. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή δεν καταλαβαίνουν από υπόμονη, θα πάνε στον εισαγγελέα. Ή δηλαδή για, αυτό, για αυτόν ο οποίο Πρώτος, ε, ανέβασε για το νερό και αυτοί οι οποίοι έκαναν, συμφώνησαν και μάλιστα όχι γιατί, γιατί, γιατί μας συγκοφάνησαν ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο, είναι κίτρινο αλλά και, δι, και γιατί δημιούργησαν μια αναταραχή στην κοινωνία του τυχερού. Με ψέματα. Και επίσης γιατί κάποιοι άλλοι εδώ, το πήγαν πιο μακριά που έκαναν like και απαντούν λέει και η γαστεντερίτητα θα θερήσει στο τυχερό. Όταν ο άνθρωπο, ο απλό ο πολίτη, ο καλό ο πολίτη, ο σωστό, που το 99% είναι καλοί οι, οι, αλλά δυστυχώ παραστήθηκαν από αυτού του που του πόντουσαν δηλητήριο, γιατί θίγονταν τα συμφέροντά του και θίγουν τα συμφέροντά του. Όταν ανεβάζει και λέει η γαστροντερίτιδα, θα θερήσει το τυχερό, δεν δημιουργεί ένα πανικό. Ε, λοιπόν, αποφάσισα κι εγώ έναν-έναν να τους κατατάξω εκεί που πρέπει και να υποβάλω τις μηνύσεις μου που πρέπει γιατί δεν αντέχετε άλλο και όσο πλησιάζει τώρα οι εκλογές και βλέπουν ότι το έδαφος φεύγει ακόμη μια φορά κάτω από τα πόδια τους δεν μπορώ να κάνω τίποτα και αρχίζουν αυτές τις συκοφαντίες, αυτήν την λάσπη. Έχω ένα πακέτο με 100 τέτοιες υποθέσεις συγκοφαντίας και χοντρά άλλα πράγματα. Τώρα τα βγάλω όλα, όλα όμω τη φορά και θα πάω στον εισαγγελέα με το δικηγόρο μου να καταθέσω αγωγέ κατά όλων αυτών.